Αρχικά, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μου και ήρθατε σήμερα εδώ για να ακούσετε τις προτάσεις μας, ποιοι είναι οι λόγοι που αποφασίσαμε να κατέβουμε στις ερχόμενες εκλογές και ποιοι είναι οι στόχοι μας και κάποιες θέσεις όσον αφορά τα επικείμενα προβλήματα. Υπήρξε μια όριμη σκέψη μεταξύ των συνεργατών μας και αποφασίσαμε να κατέβουμε στις εκλογές, διότι βλέπουμε επιτακτική την ανάγκη ότι ο κόσμος θέλει να δει κάτι καινούριο. Τώρα, ο συνδυασμός αποτελείται από 21 άτομα, τα οποία θα παρουσιαστούν αναλυτικά το επόμενο Σάββατο στην αίθουσα εστιάσεων στον Εστόριο. Είναι συγκεκριμένα στις 8 η ώρα ανοιχτή εκδήλωση και είναι καλεσμένοι άπαντες. Θα παρουσιαστεί αναλυτικά το πρόγραμμά μας, οι θέσεις μας και το τι στοχεύουμε να κάνουμε για την επόμενη τετραετία. Το έμβλημα του συνδυασμού, όπως βλέπετε, είναι σε ένα σχήμα ανοιχτού κύκλου. Περιέχει 4 διαφορετικά χρώματα. Τα χρώματα αυτά θέλουν να υποδηλώσουν την πολυσυλλεκτικότητα του συνδυασμού, ότι δηλαδή δεν κοιτάζουμε χρώματα και παρατάξεις πολιτικές, αλλά εστιάζουμε κυρίως στον άνθρωπο, στις ιδέες του, στα οράματά του και στο τι θέλει να πετύχει. Το 80% των υποψήφιων που συμμετέχουν στο συνδυασμό μας είναι άνθρωποι νέοι, που δεν έχουν δηλαδή κάποια προηγούμενη συμμετοχή και ανάμειξη με τα κοινά. Το υπόλοιπο 20% συμπεριλαμβάνει λίγο πιο έμπειρους ανθρώπους, που η εμπειρία τους πιστεύω θα μας φανεί πάρα πολύ χρήσιμη στη διαχείριση του Δήμου, καθώς έχουν διατελέσει ως αντιδήμαρχοι, ως πρόεδροι τοπικών κοινοτήτων, αλλά και ως υποψήφοι δημοτικοί σύμβουλοι. Γι' αυτό λοιπόν ο συνδυασμός μας με γνώμονα την νεανική ενέργεια, τη θέληση και την όρεξη που έχουν όλοι για δουλειά, μαζί με την απαιτούμενη εμπειρία, πιστεύω δηλαδή μπορεί να συνδράμει στο μέγιστο για την καλύτερη, για τη βέλτιστη δυνατή επίτευξη των στόχων μας. Έχετε διαβάσει το Δήμο Νεστορίου, δηλαδή γνωρίζετε τις λειτουργίες, τα προβλήματά του, τις ανάγκες των συνδημοτών σας, τα έχετε ιεραρχήσει, τι συμπεριλαμβάνετε. Πείτε μας πέντε βασικούς άξονες, δύο-τρεις βασικούς άξονες για τις πολιτικές που θα εφαρμόσετε στο Δήμο, εφόσον εκλεγείτε. Αρχικά, εμείς σαν συνδυασμός θα θέλαμε να επικεντρωθούμε κυρίως στα καθημερινά ζητήματα του τόπου, διότι λαμβάνω καθημερινά πολλά παράπονα όσον αφορά θέματα αποχιονισμού, θέματα κοπής χόρτων, θέματα οδοποιίας. Θα θέλαμε να εστιάσουμε πάρα πολύ την προσοχή μας εκεί για να λύσουμε, γιατί ξέρετε ότι τα μικρά τα προβλήματα όταν συσσωρεύονται δημιουργούν ένα τεράστιο πρόβλημα και πρέπει αυτά να επιλύονται άμεσα χωρίς να περνάνε το χρονικό περιθώριο με τα χέρια σταυρωμένα και τον κόσμο να βρίσκεται σε μία αγανάκτηση. Στη συνέχεια, θα θέλαμε να αξιοποιήσουμε κάποιους από τις πλουτοπαραγωγικές πηγές που διαθέτει ο Δήμος Νεστορίου. Αναφέρομαι συγκεκριμένα στα αρωματικά φυτά που βρίσκονται στην επιφάνεια του γράμμου, τα οποία παραμένουν αναξιοποιητά, ενώ εκμεταλλεύονται σε καθημερινή βάση από τους γείτονές μας. Καθώς και σήμερα κιόλας εντοπίστηκε ένα κρούσμα, ήταν συγκεκριμένα μία σύλληψη τριών αλλοδαπών που εκμεταλλεύονται τα αρωματικά φυτά και τα εισάγουν στη χώρα τους παράνομα. Εμείς λοιπόν θα μπορούσαμε να θέσουμε ως στόχο να γίνουν κάποιες επενδύσεις. Ενδεχομένως να ξεκινήσει από ένα συνεταιρισμό και να επεκταθεί σε κάποιο εργοστάσιο που θα μπορούσε να συσκευάζει, να τυποποιεί, να δίνει ένα συγκεκριμένο όνομα, να καλύπτει τα άιζοντα ευρωπαϊκά και να μπορούμε να το εξάγουμε και να αυξήσουμε σημαντικά τα έσοδα του Δήμου Νεστορίου. Οι γείτονές μας σημειώνουν κύκλους εργασιών γύρω στα 35 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Δηλαδή καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για πολύ σημαντικό ποσό που θα έπρεπε να το εκμεταλλεύει το Δήμος μας σήμερα. Από την άλλη, έχουμε ένα πολύ εξίσου σημαντικό ζήτημα. Αυτό δεν είναι άλλο από το Φράγμα Νεστορίου, ένα έργο
που εντάσσεται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Δυστυχώς όμως από το 2015 η κατάσταση έχει μείνει στάσιμη. Πέραν ενός περίπου εξαμήνου, πριν από περίπου 1 με 1,5 χρόνο που είχαν πραγματοποιηθεί κάποιες εργασίες, δεν έχει σημειωθεί κάποια εξέλιξη στην πορεία του έργου, με αποτέλεσμα η στασιμότητα. Η στασιμότητα έχει σαν αποτέλεσμα να οικονομική κατάρρευση. Και αυτό φαίνεται διότι ο Δήμος, το μεγαλύτερο του πρόβλημα είναι ο δημογραφικός του μαρασμός. Όσον αφορά το φράγμα Νεστορίου, δεσμευόμαστε προς τον κόσμο με ότι θα συνεργαστούμε, θα προσπαθήσουμε να πιέσουμε όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερα και συνεργασία με τους υπόλοιπους φορείς όπως της περιφερειακής αυτοδιοίκησης να επιτύχουμε την επανέναρξη αυτού του σημαντικού έργου. Ένα ακόμη πρόβλημα που υπάρχει στο Δήμο Νεστορίου είναι η περιβόητη Δερασέλ. Η εταιρεία αυτή πρόκειται για μια δημοτική επιχείρηση που ιδρύθηκε το 1995 και από το 2009 μέχρι και σήμερα, δεδομένου του ότι δεν κατάφερε να λειτουργήσει ούτε μία ημέρα όταν έπρεπε να παράγει, να ράβει και να προμηθεύει τον ελληνικό στρατό με ενδύματα. Δεν έχει λειτουργήσει ούτε μία μέρα λοιπόν, με αποτέλεσμα το χρέος από τις 300.000 ευρώ που ήταν κάποτε να έχει γαντωθεί στο 1 εκατομμύριο ευρώ σήμερα. Θεωρώ ότι αυτό είναι ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που θα έπρεπε να έχει επιληθεί ότι τα χρόνια εκείνα που το χρέος ήταν ακόμη διαχειρίσιμο. Τώρα αναμένουμε δικαστική απόφαση και θα γνωρίζουμε εξελίξεις στον προσεχή καιρό. Είστε ένας νέος... Συγγνώμη. Όχι, ρώτε. Και εγώ θέλω να ρωτήσω, αλλά δεν πειράζει. Ρώτε. Είστε ένας νέος άνθρωπος που κατεβαίνει για πρώτη φορά, ασχολείται με τα κοινά. Πώς σας αντιμετωπίζουν οι συνδημότες σας και οι συνυποψήφοι σας, να το πούμε έτσι, ανοιχτά. Κοιτάξτε να δείτε. Δεν ήταν μια εύκολη απόφαση, γιατί αρχικά ο κόσμος το είδε, δεν το πήρε δηλαδή τόσο σοβαρά όσο θα έπρεπε. Βέβαια, εγώ σας ξεκαθάρισα από την αρχή ότι πρόκειται για μια όρημη σκέψη. Η απόφαση ήταν σοβαρή και ότι είχα σκοπό να το κυνηγήσω μέχρι τέλους και όπως πιστεύω ότι έχω αποδείξει ότι το έχω καταφέρει αυτό. Βέβαια, τώρα η αντιμετώπιση από τους συνδημότες μου έχει βελτιωθεί κατά πολύ. Το έχουν εμπιστέψει, το έχουν αντιληφθεί. Βλέπω ότι θέλουν να με γνωρίσουν καλύτερα, όπως και εγώ θέλω να τους γνωρίσω καλύτερα, να μάθω τις ανάγκες τους, τα προβλήματά τους και να τις διαχειριστώ μαζί με τους συνεργάτες μου με το βέλτιστο δυνατό τρόπο και να αποφύγουμε κάποια ίδια λάθη στο μέλλον. Να ρωτήσω και το δικό σας όραμα για το River Party, πώς το βλέπετε στο μέλλον. Το River Party την περασμένη χρονιά δημοκρατήθηκε. Βρέθηκε ανάδοχος, ο οποίος μια εταιρεία το έχει αναλάβει για τα επόμενα 8 χρόνια. Ήδη έχουν ξεκινήσει κάποιες εργασίες στον χώρο του River Party. Ήδη ξεκίνησε να λειτουργεί από την 1η του Μάη και έχει ως στόχο ο εν λόγω επιχειρηματίας να το λειτουργήσει, αν όχι όλο το χρόνο, τουλάχιστον τους 6 θερινούς μήνες που είναι και αυξημένη επισκεψιμότητα. Το βλέπω σαν ένα πάρα πολύ θετικό κομμάτι το πώς έχει εξελιχθεί το River Party, γιατί γίνονται ήδη διαφημίσεις, έχουν οριστεί τα περισσότερα από τα συγκροτήματα που θα λάβουν μέρος. Και θεωρώ ότι μαζί με τα υπόλοιπα κομμάτια που διαθέτει ο Δήμος Νεστορίου, τουριστικού ενδιαφέροντος, μπορούμε να πετύχουμε ένα βέλτιστο τουριστικό προϊόν. Να το προωθήσουμε σε χώρες ευρωπαϊκές, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο, έτσι ώστε να αυξηθεί η επισκεψιμότητα, να ανοίξουν νέες θέσεις εργασίας και να βελτιωθεί το βιωτικό επίπεδο των κατοίκων μας. Το όραμά σας για την γενικότερη τουριστική ανάπτυξη του Γράμμου. Εδώ και χρόνια από τους προκατέχοντες δημάτους ακούγαμε πάρα πολλά για αυτή την περιβόητη ανάπτυξη του Γράμμου. Εγώ δεν είδα κάτι όλα τα χρόνια. Τα χρόνια που περάσανε δημιουργήθηκαν πάρα πολλές υποδομές. Δημιουργήθηκαν δημοτικοί ξενώνες, δημιουργήθηκαν μονοπάτια μέσω του προγράμματος του διασυνοριακού, το λεγόμενο Interreg. Αλλά δυστυχώς δεν είχαμε κάποιο αποτέλεσμα, διότι μέχρι και σήμερα
Όλες αυτές οι εγκαταστάσεις, όπως και το κέντρο ενημέρωσης Γράμμου, ναι, μεν δημιουργήθηκαν, αλλά δεν αξιοποιήθηκαν. Οι υποδομές υπάρχουν. Το φλέγον ζήτημα, όπως σας ανέφερα και προηγουμένως, είναι ο δημογραφικός μαρασμός. Τώρα, εμείς θα ενθαρρύνουμε κάποιες νέες μορφές, τις λεγόμενες KINSEP, είναι οι κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, που μπορούν να έχουν προσανατολισμό στον τουρισμό. Θα ενθαρρύνουμε τον κόσμο, κυρίως τους νέους, να έχει συμμετοχή σε σεμινάρια, να έχει συμμετοχή σε εκθέσεις και να δημιουργήσουμε μαζί με σε συνεργασία με τους επαγγελματίες του τόπου τουριστικά πακέτα, να τα προβάλλουμε και να τα προωθήσουμε σε χώρες του εξωτερικού, έτσι ώστε να αυξηθεί η επισκεψιμότητα.